Καλημερίζω τώρα τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, γιατί με ένα χθεσινό δελτίο τύπου λέει ότι βρίσκεται η ενοικοδόμηση του Αρκαλοχωρίου και των γύρω οικισμών στον αυτόματο πιλότο. Αναρωτιέμαι γιατί το λέτε όλο αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δοντζεράκη, καλημέρα και τους ακροατές σας. Επιτρέψτε μου μόνο ένα δευτερόλεπτο για το προηγούμενο θέμα που είχατε. Για το λάδι. Να πω, ναι, να και, πω μόνο, και το δημοσίευμα μόνο, θέλετε να πείτε. Μία κουβέντα. Μία. Παρακαλώ. Να προσέξουμε, γιατί ξέρετε τι πάει να γίνει. Να βάλουμε τα, πώς το λέμε, στην καθομιλουμένη, βάλουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας. Τι θέλετε να πείτε. Ας προσέξουν αυτοί που σήμερα, μέχρι σήμερα ήταν απόντες, αν θέλετε από τη μεθοδολογία της δακοκτονίας, αν θέλετε από την διάθεση του ελαιολάδου, την παραγωγή του ελαιολάδου, αυτοί που ήταν απόντες να βγαίνουν σήμερα να κάνουν, να παραφιλολογούν για το λάδι. Εγώ το είχα πει πριν δύο μήνες, κυρία Λουτζηράκη, είχα πει ότι κάτι θα βρουν οι καλοθελητές για να ρίξουν τιμή του λαδιού. Πρέπει άμεσα να παρέμβουν και οι συνεταιρισμοί και οι αγρότες και η περιφέρεια. Άκουσα και την κυρία Κοδετσανάκη, άκουσα και τον κύριο Παπαδάκη, σας άκουσα και εσάς. Και αν χρειαστεί, να υποβάλουν και μηνυτήριες αναφορές σε όλους εκείνους που βγαίνουν αυτό το διάστημα, ειδικά αυτή τη στιγμή, να δημιουργούν εντυπώσεις χωρίς ουσία, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο και χωρίς κανένα στοιχείο, έτσι. Χωρίς κανένα στοιχείο. Τώρα θυμήθηκα ότι πρέπει να αλλάξει η μεθοδολογία όσον αφορά την αντιμετώπιση του δάκου και της δακοκτονίας. Αν υπάρχουν προβλήματα, να τα δούμε για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Τώρα είναι η ώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα, όταν το λάδι των παραγωγών μας βγαίνει από 3 μέχρι 5 γραμμές. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το νόημα, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Τώρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, μεταφράζοντάς το έτσι όπως προχωράει η συζήτηση, όταν λέτε ότι κάποιοι επιχειρούν να βάλουν τα χεράκια τους, να βγάλουν τα ματάκια μας. Τα δικά μας. Έτσι, των παραγωγών. Των αγροτών μας, που θέτω ελπίζουν ότι θα βγάλουν μια, όχι ολόκληρη, αλλά μια χασούρα και κάτω από δύσκολες συνθήκες των προηγούμενων 3 ετών. Έλεος, επιτέλους. Και το είπα έτσι απλά και κατανοητά. Πιστεύετε ότι ενδεχόμενα χρειάζεται και αυτό. Θέλουν να εσχροκερδίσουν για άλλη μια φορά στις πλάτες των αγροτών, και εδώ πρέπει να πάρουμε θέση όλοι, να σταματήσουν εδώ. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν αθώο αυτό το οποίο δημοσιεύθηκε, θέλετε να πείτε. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί αν διαβάσει κάποιος το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου εντύπου, θα δει ότι από τα 30 θετικά χαρακτηριστικά, ένας που το διαβάζει προσεκτικά, από τα 30 θετικά χαρακτηριστικά απομονώνεται ένα, το οποίο δεν είχε καμία ουσία, αν θέλετε, και σε αυτό επικεντρώνεται. Mm. Άρα, σκοπιμότητα είναι εμφανής, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Να μάθουμε να διαβάζουμε, επιτέλους. Μάλιστα. Τώρα, από τη μία λέτε σε αυτό που λέτε, ότι ξέρετε, ίσως θα έπρεπε να κατατεθούν και μηνυτήριες αναφορές μετά από όλα αυτά τα οποία αυτή την ώρα δημοσιοποιούνται και βεβαίως, σε χρονική συγκυρία. Βεβαίως, όποιος είναι η κυρία Δουλγεράκη να εκφέρει ένα, ή να ελέγει την άποψή του στο δημόσιο λόγο, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Ειδικά για τέτοια μείζονος σημασία ζητήματα. Μάλιστα. Γιατί μια στιγμή σταμάτησαν οι έμποροι να παίρνουν λάδι. Να σας πω κάτι. Έχει όμως δίκιο ο Μύρον Χιλιτζάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥΣΗ, αυτό το οποίο είπε, ότι ξέρετε, τώρα σας τρώω θέμα από το Αρκαλοχώρι, σας τρώω χρόνο, αλλά είναι η παραγωγή μας ούτως ή άλλως, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι διαχρονικά πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια έπρεπε να υπάρχει, να είχε δημιουργηθεί, και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να γίνει, να υπάρχει ένα αρμόδιο όργανο, ένας αρμόδιος τομέας σε κάθε υπουργείο, στο εκάστοτε υπουργείο, με τον εκάστοτε υπουργό γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης, τροφή μόνο όπως λέγεται, που να έχει να κάνει μόνο με την πολιτική για το λάδι, να ασκεί στρατηγική πολιτική για το λάδι, για να μην αφήνεται τίποτα στην τύχη του και για να μην γίνεται αυτό το πανηγύρι. Για όλα όσα χαρακτηρίζεται, ό,τι χαρακτηρίζεται σαν εθνικό προϊόν, βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένας τομέας στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνει όλη αυτή τη δραστηριότητα. Να συμφωνήσουμε.
Είναι η δεδομένη στιγμή όμως τώρα που πρέπει να θυμηθούμε όλα αυτά. Δεν έγιναν 20 χρόνια, πρέπει να γίνουν το 2023. Να γίνουν στα μέσα το 2023. Να αφήσουν να κυλήσει ομαλά η παραγωγή του ελαιολάδου, που φέτος είναι και αρκετή και ποιοτική. Μα δεν το λέμε για αυτή την περίοδο. Όχι, όχι, δεν το λέμε, δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Το λέω ότι είναι καιρός όμως να γίνει. Να τελειώσει αυτή η περίοδος, αλλά το Υπουργείο πρέπει να το κάνει επιτέλους. Σωστά, ναι, ναι. Και λέω εγώ, όχι μόνο για το λάδι. Για οτιδήποτε χαρακτηρίζεται εθνικό προϊόν. Είτε είναι φέτα, είτε είναι λάδι, είτε είναι σταφίδα ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, σωστά. Γιατί με το αρκαλοχωρί, λέτε, στον αυτόματο πυλώνο, πιλότο βρίσκεται η ανοικοδόμησή του. Κοιτάξτε, το λέω για άλλη μια φορά. Εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων του σεισμόπληκτου του συμπολίτε μας στην τύχη του, στην αδιαφορία και στην ανικανότητα. Μια κυβέρνηση που αδυνατεί, αδυνατεί, ειλικρινά σας το λέω, αδυνατεί, το επαναλαμβάνω, απουσιάζει, αν θέλετε, από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα είχε κάνει ο Γιώργος Σαχίνης, ο συνάδελφός, είχε κάνει μια εκπομπή τη δεύτερη μέρα του σεισμού και το πρώτο θέμα που αναδείχθηκε ήταν η λειτουργία γραφείου και η στελέχωση γραφείου ΔΑΕΦ στο Ηράκλειο ή στο Αρκαλοχώρι. Σωστά το θυμάστε. Που θα διεκπεραίωνε τις φακέλους. Φωνή βόλτος εν θεωρή μου. Έχουμε καταθέσει τρεις ερωτήσεις. Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει τρεις ερωτήσεις για τη στελέχωση του ΔΑΕΦ. Για τη στελέχωση του ΔΑΕΦ. Ακούστε απάντηση, η τελευταία απάντηση του Υπουργείου. Στην τελευταία μου ερώτηση. Μάλλον στην πρώτη τελευταία. Στην τελευταία. Τι, σήμερα θα έχουμε άλλη. Λέει το Υπουργείο ότι έχουν διατεθεί 48 μηχανικοί στο ΔΑΕΦ. Ακούστε τώρα, με παράλληλα καθήκοντα στον ΔΑΕΦ Ηρακλείου για υποβοήθηση στο έργο αποκατάστασης. Χθες κάναμε μια συνάντηση με κάποιους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι. Και θα την επαναλάβουμε και την επόμενη εβδομάδα. Και την μεθεπόμενη. Όσο χρειάζεται, εκεί θα είμαστε και εκεί θα πηγαίνουμε. Μας καταγγέλνουν ότι από τις 48 που λέει σε έγγραφο κύριε Ρωτή. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Σε έγγραφο λέει 48 μηχανικοί. Ποιο Υπουργείο σας απαντά? Ποιο Υπουργείο σας απαντά? Μας καταγγέλνουν οι. Ποιο Υπουργείο σας απαντά? Το Υπουργείο. Ποιο Υπουργείο? Το αρμόδιο Υπουργείο μας απαντά στην τελευταία ερώτηση που καταθέσαμε υποδομών ότι έχουν διατεθεί 48 μηχανικοί. Χθες μας κατήγγειλαν και το είδαμε, η δίσομαση, ότι έχει στελεχωθεί με μόλις 17, όχι μηχανικούς, υπαλλήλους, μηχανικούς δηλαδή και διοικητικούς υπαλλήλους. Ένα βρήκαμε στο Αρκαλοχώρι, ένα. Θα επισκεφτούμε και τον υπηρεσία σήμερα ή αύριο στο Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι 8.000 φάκελοι που εκκρεμούν να έχουν κατατεθεί μόλις 1.015 και ακούστε κυρία Δουγκεράκη. Από τους 1.015 έχουν εγκριθεί για αποκατάσταση μόνο 5. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Και έχει διερωτηθεί κανείς, αλήθεια, γιατί από τους 8.000 φακέλους έχουν κατατεθεί μόνο 2015. Κύριε Βερδάκη, τα χρήματα τα οποία έχουν μπει, τα χρήματα αυτά τα 66.64.66, τα οποία δεν μπορεί να εισπράξει ο κόσμος και δεν μπορεί να πάρει. Ακριβώς. Που δεν μπορούν να πάρουν γιατί 8.000 φάκελοι, 1.015 φάκελοι που έχουν προχωρήσει, για πάρα πολλούς λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί, έχουν εγκριθεί μόνο οι 5. Αυτά τα χρήματα θα παραμείνουν εκεί σε βάθος, δεν ξέρω αν θα είναι τριετίας, τετραετίας, πενταετίας, δεκαετίας, γιατί οι φόβοι που εκφράζουν οι άνθρωποι είναι δεκαετίας. Κάποια στιγμή να πάρουν χρήματα για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους ή θα πάνε σε άλλους σκοπούς? Κυρία Λουγεράκη, τα χρήματα είναι ελάχιστα. Παραμένουν στους λογαριασμούς. Αλλά ακούστε τι μας είπαν χθες. Ότι αναγκάζονται, ήδη αναγκάζονται, πολλοί από τους σεισμόπληκτους, λόγω της δυσφραγίας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, να αρχίσουν να τραβούν χρήματα από το λογαριασμό για να βγάλουν άλλες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να τα επιστρέψουν, Εννοείται. Και εντόκως, και έγινε ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτό είναι μείζονος σημασίας θέμα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που εμένα με ενοχλεί προσωπικά είναι ότι αυτή τη στιγμή μόνο 5 αιτήσεις έχουν γίνει δεχτές για αποκατάσταση σπιτιών. Οπότε αν συνεχίσουμε κυρία Δουγκεράκη με αυτούς τους ρυθμούς θα φτάσουμε το 2030. Είδαμε ανθρώπους να εκθέσουν στις σύσκους που ήταν τελείως απογοητευμένοι.
Ρωτήσαμε γιατί, είναι ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί από τις 8.000 έχουν κατατεθεί 1.015, η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να πάνε σε ιδιώτες μηχανικούς, για να δώσουν τα χρήματα για να συσταθεί, για να συντάξουν φάκελο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε όλο το βάρος να το πάρει η συγκεκριμένη υπηρεσία, η ΔΑΕΦ δηλαδή, και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε σήμερα. Και ακούστε το χειρότερο όλων. Αύριο, 31, δεν ξέρω, 30 έχει ο μήνας, τέλος του μήνα πάντως, να το πω έτσι για να μην κάνω λάθος στην ημερομηνία, τέλος του μήνα, λήγουν οι συμβάσεις των 25 από των 30 υποτιθέμενων διαθέσιμων μηχανικών. Ακούστε, των 25 από των 30. Καμία μέρημνα δεν έχει ληφθεί. Και πέστε μου εσείς τώρα, ακόμα και αύριο, σήμερα καταθέτω συγκεκριμένη ερώτηση. Και είναι συγκεκριμένη για να μην πούν ότι δεν ήξερα. Γιατί αν τολμήσουν να πούν ότι θα βγάλουν νέα προκήρυξη για πρόσληψη μηχανικών, θα πάμε σε βάθος χρόνου. Άρα, ενημερώνω το Υπουργείο σήμερα για τη λήξη των συμβάσεων των μηχανικών, για να παρατείνει τις συμβάσεις των ήδη υπαρχόντων. Συγγνώμη. Προβλέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία. Συγγνώμη, κύριε. Εάν τολμήσουν. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Πριν πείτε το αν τολμήσουν, μισό λεπτό. Σας απαντούν ότι είναι 48 εκείνοι οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν αναλάβει ένα μεγάλο φορτίο στα γραφεία του ΔΕΕΦΚ εδώ στο Ηράκλειο, Ηράκλειο, Ερκαλοχώρη κλπ. Ανθρωποί οι οποίοι, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ουσιαστικά να δουν και να ελέγξουν φακέλους από όλους τους σεισμόπληκτους δήμους. Με το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας και το Αρκαλοχώρη να έχει τα περισσότερα προβλήματα, γιατί εκεί ήταν οι μεγαλύτερες καταστροφές. Για να μην πει κάποιος ότι ξεχνάμε τους υπόλοιπους δήμους. 48 υπηρετούν οι 17 που είναι... Και μηχανική και διοικητική. Και 31 Ιανουαρίου, 31 έχει ο μήνας, και 31 Ιανουαρίου λήγει η σύμβαση των 25. Των 25. Ποιον 25, από αυτούς που δεν έχουν πάει, από αυτούς που δεν υπάρχουν. Από αυτούς. Ας δεχτούμε ότι, γιατί είπε το Υπουργείο, ότι έχουν... Ακούστε, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, το υποδομό δηλαδή, ότι μας απήντησε ότι, ακούστε, η διαδικασία λύσης τελέχωσης έχει ολοκληρωθεί και 30 υπάλληλοι έχουν αναλάβει υπηρεσία και υπηρετούν στον ΤΑΕΦ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου. 30. Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν αυτοί 30, από αυτούς οι συμβάσεις λήγουν τον 25-31 Ιανουαρίου. Πώς είχε ο μήνας σήμερα, 12, Μάλιστα. Νομίζω. Εάν λοιπόν τολμήσουν να ρουσφετολογήσουν με νέα προκήρυξη, θα πάμε σε βάθος χρόνου. Να μην αναλύσω πώς βγαίνει μια προκήρυξη, τις ημερομηνίες που χρειάζονται για την υποβολή δικαιολογητικών, για τις ενστάσεις κλπ. Κλπ. Πάμε σε βάθος 8 μήνου, για να μην πω χρόνο. Έτσι. Εάν λοιπόν αύριο δεν πάρει το Υπουργείο Υποδομών μια απόφαση να ανανεώσει τουλάχιστον τις συμβάσεις των ήδη υπαρχόντων και να προβεί στην πρόσληψη άλλων 20 μηχανικών, σας ενημερώνω, σημειώστε το, ότι θα πάμε σε βάθος δεκαετίας και αυτοί οι άνθρωποι θα διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες στα στοργόσπιτα που μένουν τώρα. Πήγαμε χθες, είδαμε αλλού δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά, είδαμε ανθρώπους με οξυγόνο χωρίς να λειτουργεί το κλιματιστικό. Και ευτυχώς, κυρία Δουλγεράκη, ο καιρός είναι τέτοιος που δεν έχει χρειαστεί να χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κάναμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να γίνει από όλους μας, από όλους μας. Μπάχοι αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις καταλάβουν ότι δεν πρέπει να παίζουν ακόμα και σήμερα, ακόμα και με ανθρώπινες ζωές, θα λέγω. Αλλά όσο πιο πίσω, με την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων που βιώνουν τα δεινά του περασμένου Σεπτέμβρη. Δεν αλλάζει τίποτα από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, από τα όσα καταγγέλει το τεχνικό επιμελητηρίο, που θα πρέπει να υπενθυμίσω
ότι εκκρεμεί η συνάντησή του στο Υπουργείο Υποδομών και με το Γενικό του Γραμματέα για όλα αυτά τα θέματα, θέματα του Αρκαλοχωρίου, όπως επίσης και για τα άλλα τα μεγάλα έργα, αλλά εκκρεμεί αυτή η συνάντηση και δεν ξέρω πότε θα γίνει ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο Σύλλογος Ελπίδα, δεν αλλάζει τίποτα επίσης από αυτά τα οποία έλεγε και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, ο κ. Κοκολάκης, γιατί εσείς πάτε σε βάθος δεκαετίας. Θυμάμαι μια από τις πρώτες του δηλώσεις που σε πολλούς δεν άρεσαν, γιατί στη συνέχεια από τα Υπουργεία, παρά το Πρωθυπουργό κλπ, φώναζαν κιόλας και έλεγαν εμείς έχουμε πάει πολύ περισσότερες φορές στο Αρκαλοχώρι από ότι εσείς, και εγώ απαντούσα και έλεγα μα το θέμα είναι να είμαστε ουσιαστικοί και όχι πόσες φορές έχω πάει ή έχω περάσει από το Αρκαλοχώρι. Όταν έλεγε ο κύριος Κοκολάκης μάλλον τις αιτήσεις για τη σύσταση φακέλου ή την κατάθεση φακέλου δεν θα πρέπει να την υποβάλουμε, να τις υποβάλουμε σε ΔΑΕΦΚ, αλλά στον Άγιο Πέτρο, θέλοντας να δείξει ποιο είναι το βάθος χρόνου που απαιτείται υπό τις παρούσες συνθήκες να εξελιχθούν τα πράγματα για να μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικότητα. Κυρία Δουλειαράκη, τα είπατε. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είδαμε και τον κύριο Κουκολάκη χθες, είδαμε και τον κύριο Κακάτσιο χθες. Οι άνθρωποι κάνουν έχουν δημιουργήσει. Πραγματικά είναι εμβληματική η επωνυμία του Συλλόγου, Σύλλογος Ελπίδα. Έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που μάχονται, το λέω έτσι. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι η ζωή πάει πίσω. Αφήνουν τις δουλειές τους, αφήνουν τα πάντα για να αναδείξουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά κοιτάξτε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που προσπαθούν με ένα επικοινωνιακό ρημαγδό να δημιουργήσουν μια εικονική, μια πλασματική, μια επίπλαστη εικόνα. Όμως εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Σε χλωρό κλαδί σας το υπόσχομαι. Γι' αυτό σας λέω και σήμερα, σε λίγο καταθέτω ερώτηση. Να ανανεωθούν άμεσα στη βάση των 25 υπαλλήλων του ΤΑΕΦ που λήγουν 31 πρώτου 23. Αλίμονό μας εάν και αυτό δεν γίνει πράξη τις επόμενες αμέσως μέρες. Μια υπογραφή είναι, κυρία Δουλειράκη. Μια υπογραφή. Μια νομοθετική παρέμβαση που θα λέει ότι για 8 μήνες οι συμβάσεις τους ανανεώνονται. Ναι, αλλά συν την ενίσχυση του γραφείου, μπας και ξεκουνήσει λίγο το πράγμα και προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και δεν φτάνουν, κυρία Δουλειράκη, σας λέω. Ένα υπάλληλο βρήκα χθες που πήγα στο Αρκαλοχώρι. Μία υπάλληλο. Είναι δυστυχώς η συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη. Είναι να διεκπεραιώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συγκυρία, κύριε Βαρδάκη, γιατί ο άλλος δεν έχει να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Του να έχει το μηχανικό, τον τοπογράφο, το να κάνει όλα τα σχέδια που χρειάζονται, δεν έχει να πληρώσει για να κάνει το φάκελό του, περιμένει πάρα πολύ, η ζωή του πάει πίσω και στο τέλος, εάν όντως γίνεται αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή ή εκφράζεται ως φόβο βάσει των όσων ακούσατε, ότι εξαιτίας της οικονομικής αυτής δυσχέρειας παίρνουν χρήματα τα οποία δεν θα πάνε σε συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή για το σπίτι τους, το μαγαζί τους κλπ, ότι αυτά τα χρήματα μέσω της αρρωγής θα χρειαστεί να τα επιστρέψουν και μάλιστα έντοκα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ακριβώς. Και αυτό είναι στοιχείο που σας το δίνω μετά από ζήτηση που έκανα με τους ίδιους τους ανθρώπους. Μη συγχωρείτε, κυρία Νουγκεράκη, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτός, μια οικογένεια τετραμελής τώρα που επιβιώνει σε ένα οικίσκο. Που δεν έχει τα απαιτούμενα εργαλεία να πάει στη δουλειά του. Ή έχει χάσει τη δουλειά του από μια επιχείρηση που υπολειτουργεί ακόμα. Πώς θα ζήσει, κυρία Μουγγεράκη. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι, γιατί νομίζω ότι όσοι μένουν στο Αρκαλοχώρι, οι δικοί τους οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, έχουν αναζητήσει αλλού την τύχη τους, φιλοξενούνται, μένουν στους οικίσκους και όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο Αρκαλοχώρι καταγράφονται στην καθημερινότητά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Βαρδάκη. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση, όλοι κυρία Δουγεράκη, έχουμε υποχρέωση και να τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Ότι δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους και δεν θα αφήσουμε το Αρκαλοχώρι, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και τους πολύ σωστά θα είπατε και τους όμορους Δήμους που έχουν υποστεί ζημίες, αλλά πολύ λιγότερες από ότι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, να μιλάμε για σε 2-3 χρόνια. Κύριε Βαρδάκη, έρημη πόλη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή κάνατε μια αρκετά μεγάλη αναφορά για το λάδι. Ενδεχόμενο από τη δική σας την πλευρά να προχωρήσει και διαφορετικά το θέμα, επειδή μιλήσατε για μηνυτηρίες αναφορές, επειδή μιλήσατε για σκοπιμότητες κλπ. Κ.
Κυρία Δουγεράκη, μου βάζατε, μου βάλατε ιδέες, μου βάζετε ιδέες. Σας άκουσα προσεκτικά. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Και επειδή είστε ενημερωμένοι, άκουσα και τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι ενημερωμένος όσον αφορά το αγροτικό ρεπορτάζ. Δεν νοείται σήμερα, όταν έχουμε μια τιμή τέτοια, που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους αγρότες μας, σε όλους, να μπορέσουν να παράξουν και την επόμενη χρονιά, δεν θα πω να βάλουν στη θέση τους χρήματα. Διότι έχουν χάσει πολύ περισσότερα. Και βγαίνουν κάποιοι να αμφισβητούν σήμερα. Συγχωρείτε, εμένα, κυρία Δουγεράκη, το λάδι μου βγήκε τρεις γραμμές. Και όλων των ανθρώπων που γνωρίζω στον περίγυρό μου ήταν από τρεις μέχρι πέντε γραμμές. Βγαίνουν, υπάρχουν άλλα συστατικά στοιχεία σήμερα που μπορούμε να αμφισβητήσουμε? Όχι. Άρα, αυτοί που βγαίνουν σήμερα και λένε, δημιουργούν άλλες εντυπώσεις. Χωρίς στοιχεία, βεβαίως πρέπει να καθίσουν να απολογηθούν. Και πρέπει να απολογηθούν τώρα και να σταματήσουν τώρα. Πριν είναι πολύ αργά. Σας το είπαμε μία φράση. Μην βάλουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.